Αγαπητοί φίλοι του World of God, σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή μας, όπου έχουμε προσκαλέσει έναν εκλεκτό μας αδερφό. Για την ακρίβεια, τον συναντήσαμε εδώ στην πόλη όπου κατοικεί, την Καλαμάτα, και βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι του για να μας καταθέσει την προσωπική του μαρτυρία για το πώς ο Θεός ενήργησε με έναν ύμνο σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής του. Ο αδερφός μας είναι ο αγαπητός μας Θοδωρής Περκεζές, τον οποίο και καλωσορίζουμε, αδερφέ μου, και να σε ευλογήσει. Καλώς ήρθατε, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ γεμάτοι αδημονία να ακούσουμε το πώς ο Θεός ενέργησε στη ζωή σου. Αλλά πες μας δύο λόγια έτσι για την πώς ξεκίνησε η ζωή σου, από εδώ είσαι, από την Καλαμάτα. Εγώ, αδερφέ μου, κατάγομαι από τη Σκάλα Λακωνίας. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα τον Κύριο. Ήρθε με μεγάλη δύναμη στη ζωή μου ο Κύριος όταν τον επικαλέστηκα. Έχω την ομολογία μου, την έχω έτσι, υπάρχει και στο ίντερνετ. Απλά, εντάξει, λόγω της εκπομπής, να μην αναφερθώ πολύ στην ομολογία μου, θα σου πω για έναν ύμνο, για μια εμπειρία με έναν ύμνο. Σίγουρα, στις αρχές της πίστεώς μου, ο Κύριος με κράταγε στην αγκαλιά Του και έλεγα τι ωραία που είναι. Όταν όμως στην πορεία άρχισα να περπατάω με τον Κύριο και με άφησε να περπατήσω σε αυτή τη ζωή πια, μαζί Του βέβαια, τότε ήρθανε και οι δοκιμασίες και οι θλίψεις. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δια πολλών θλίψεων θέλουμε εισέλθει. Και έτσι σε μια δοκιμασία, αδερφέ, ήταν μια δοκιμασία, έχουμε περάσει κι άλλες δοκιμασίες, αλλά θα αναφερθώ σε αυτή, στον τρίτο μου γιο, τον Στέφανο. Πόσα παιδιά έχεις? Έχω 3 παιδιά, είναι ο Παναγιώτης, ο Παρασκευάς και ο Στέφανος. Mm-hmm. Στον τρίτο μου γιο, τον Στέφανο, όταν ήταν η αδερφή η Αθηνά περίπου στον 7ο μήνα, την έπιασε ένας κολικός χολής. Το παιδί ήταν μέσα στην κοιλιά και πανικοβληθήκαμε λίγο. Επειδή είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και στο πρώτο μας παιδί, απλά εκεί ήταν στο τέλος της εγκυμοσύνης της και δεν ήταν τόσο... Εντάξει, ήταν τόσο δύσκολο. Τώρα ήταν σχεδόν, ας πούμε, μετά τη μέση. Mm-hmm. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Και μόλις πήγαμε στο νοσοκομείο, ο γιατρός σήκωσε τα χέρια ψηλά, πανικοβλήθηκε, μας είπε ότι εφόσον σας είχε συμβεί, έπρεπε κάτι να είχατε κάνει. Βέβαια, είχαμε κάνει ενέργειες. Εμείς, ας πούμε, μετά το πρώτο παιδί, είχαμε κάνει ενέργειες να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χολή της. Αλλά μας είχαν πει στον υπέρηχο που τις κάνανε ότι ήταν καθαρή, δεν είχε κάτι. Και το αφήσαμε έτσι. Στο δεύτερο παιδί δεν είχε επιπλοκές, αλλά ξαναπαρουσίασε επιπλοκές στο τρίτο. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όντως το πήραμε σαν δοκιμασία. Δεν φοβηθήκαμε. Εντάξει, ο φόβος έρχεται, αλλά όταν περπατάς με τον Θεό, δεν είναι ο φόβος που είχαμε κάποτε. Ξέρεις ότι εκείνη την ώρα έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κάτι θα κάνει ο Κύριος. Ενώ οι γιατροί αυτοί, ας πούμε, μας διώχνανε, μας λέγανε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, μεν τη χολή τη βγάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με το παιδί, γιατί εδώ δεν υπάρχει εντατική μονάδα νεογνών. Πρέπει να φύγετε, λέει, για Αθήνα. Εκείνη την ώρα, αδερφέ, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχα κλονιστεί, δεν λέω ότι ανθρώπινα δεν είχα επηρεαστεί. Είχα επηρεαστεί όντως. Ξέχασα να πω ότι εκείνη την περίοδο ήμουνα και άνεργος, με είχαν διώξει από μια δουλειά, αδίκως, και είχα και από τη δουλειά είχα έτσι πλησιάσει στο Θεό και τον είχα ρωτήσει και λέω, Κύριε, γιατί τόσο άδικα, ας πούμε, να φύγω από αυτή τη δουλειά? Και μου είχε μιλήσει ο Κύριος και μου λέγε, μη φοβού, εγώ θα είμαι μαζί σου. Τέλος πάντων, όταν έφυγα από το νοσοκομείο, όταν μας είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να φύγετε, δεν υπάρχει, είναι δύσκολα τα πράγματα, και πήρα το αυτοκίνητό μου να έρθω στο σπίτι να ετοιμαστούμε για να φύγουμε.
Βέβαια η αδερφή ήταν, την παρακολουθούσαν, έμεινε εκεί. Στο δρόμο μου ήρθε ανάγκη προσευχής και σταμάτησα σε ένα σημείο. Δεν είχε πολύ κόσμο έτσι εκεί στο δρόμο, δεν με έβλεπε κάποιος. Αλλά και να με έβλεπε, πάλι θα προσευχόμουν στον Κύριο, αλλά βρήκα αυτό το σημείο εκεί και σταμάτησα και σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και λέω, Θεέ μου, γιατί λέω, τι γίνεται τώρα, λέω, τι θα κάνουμε. Λέω, κάτι πρέπει να κάνεις. Έκλαψα στον Κύριο εκείνη την ώρα, προσευχήθηκα και δεν ξέρω πόσο διέρκεισε εκείνη την ώρα, 10 λεπτά, 1/4 η προσευχή μου. Και μετά, μόλις έβαλα μπροστά να φύγω, άνοιξα το ράδιο. Με την πίστη μέσα μου ότι ο Θεός κάτι θα μου πει από το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ότι κάτι θα μου πει ο Κύριος, σε περίμενα απάντηση από τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα, όπως έβαλα να παίξει το ραδιόφωνο, έπαιζε τον ύμνο αυτόν, αδερφέ, που ήθελα να πω. Το «Σηκώνονται τα κύματα, πελώρια, χτυπούνε το καράβι να το σπάσουν». Αλλά ο Θεός, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, βουλή Κυρίου έθεσε τα όρια και ξέρουμε όπου να είναι θα κοπάσουν. Και εκείνη την ώρα, δηλαδή αυτά τα λόγια μπαίνανε μέσα μου και εγώ έπαιρνα απάντηση από αυτό τον ύμνο. Ότι όντως εκεί είναι μια δοκιμασία και μας χτυπάνε βέβαια τα κύματα και ότι ο Θεός έχει θέσει όρια. Και αμέσως μπει έτσι ηρέμησα. Κατάλαβα ότι είναι μια δοκιμασία του και ο Θεός την έχει αναλάβει και ξέραμε ότι όλα θα βγουν προς το καλό μετά. Και στη συνέχεια βέβαια του ύμνου, ενώ ας πούμε ρώτησα τον Κύριο, είχα ρωτήσει τον Κύριο ότι τι θα γίνει με την αδερφή, θα γεννηθεί το μωρό φυσιολογικά. Έλεγε και στη συνέχεια δηλαδή του ύμνου έλεγαν τα λόγια ότι ο Κύριος θα δώσει το αγαθό και η γη θα φέρει τον καρπό. Και αυτό το πήρα δηλαδή ότι όντως λέω μια χαρά θα πάνε όλα Κύριε. Εσύ θα μας χαρίσεις δηλαδή αυτό το παιδάκι. Και εμπιστεύτηκα το Θεό μέσα από αυτόν τον ύμνο και έτσι ηρέμησα πάρα πολύ. Μου έδωσε ο Θεός μεγάλη δύναμη τότε να τα ξεπεράσουμε όλα. Και πραγματικά στην πορεία ήταν πολύ δύσκολα. Περάσαμε δηλαδή, να σου πω ακριβώς ας πούμε τι μας συνέβη. Ενώ φύγαμε, πήγαμε στην Αθήνα, υπήρξαν επιπλοκές. Ναι, την αναλάβανε κάποιοι καλοί γιατροί την αδελφή, μάλιστα διευθυντής χειρούργος ο ένας και διευθυντής γυναικολόγος ο άλλος. Αλλά όχι ότι ο κίνδυνος δεν ήταν κίνδυνος. Και στην πορεία δημιουργηθήκαν κάποιες επιπλοκές, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, εκεί που λέγαμε δύσκολα τα πράγματα και κάπου η δύναμή μας, και πραγματικά αυτό, αδερφέ, ας πούμε, ήθελα να πω ότι, όπως λέει ο Θεός, θα σας πειράξω μέχρι τη δύναμή σας. Εκεί που έβλεπα ότι η δύναμή μου εξαντλείται, εκεί ο Θεός έκανε την έκβαση. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ τον Τάφη πριν που το έλεγες, ότι ο ύμνος λέει ότι ο Θεός έθεσε τα όρια και ακριβώς αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Αμήν. Ότι λέει δεν θέλω να σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά με τον πειρασμό θα κάνω και την έκβαση ώστε να δυνάσετε να υποφέρετε. Όταν το είχαμε αφήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, εντάξει, στην πορεία δεν ξέραμε τι θα γίνει και με αυτό το παιδάκι, αν ο Θεός, αλλά πιστεύαμε μέσα μας ότι ο Θεός θα το βγάλει εις πέρας. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και όπως είχα ακούσει και τον ύμνο, ότι ο Θεός όπως μας το έδωσε, θα μας το δώσει υγιέστατο, με κανένα πρόβλημα, με κανένα κουσούρι, πώς να το πω. Βέβαια όταν ρωτούσαμε τους γιατρούς, οι γιατροί μας λέγανε τα χειρότερα. Θυμάμαι μια φορά, ας πούμε, που είχα ρωτήσει ένα γιατρό πώς πάει το παιδί και μου λέει, το παιδί σου, μου λέει, κάτι βλέπουμε στον εγκέφαλο. Κάτι για αιμάτωμα, μου λέει, θα δούμε. Προσευχή, προσευχή, έφευγε γι' αυτό. Το καθάριζε ο Κύριος. Δηλαδή, ό,τι κάναμε γινόταν με την προσευχή. Άλλη μια φορά, θυμάμαι, αδερφέ, μου είχαν πει, ξέρεις, μου λέει, το παιδί σου, μου λέει, όταν, γιατί εμείς παίρναμε τηλέφωνο και ενημερωνόμασταν κάποιες ώρες που μας είχαν πει, λέει, ξέρεις, το παιδί σου
ο ένας του πνεύμονας έχει αέρα πολύ και ότι είναι επικίνδυνος να σπάσει και φοβόμαστε ότι, μπορεί να γίνει κάποια επιπλοκή εκεί. Τότε, αδερφέ, πέσαμε, θυμάμαι, στα γόνατα και προσευχηθήκαμε και, ο κύριος έκανε έκβαση. Την επόμενη μέρα που ξαναπήγαμε στο νοσοκομείο, ήταν στις αρχές ημέρες, δεν είχαμε φύγει εμείς ακόμα από την Αθήνα, και όταν πήγα στο νοσοκομείο και βρήκα τον ίδιο γιατρό, ο οποίος μου το είχε πει αυτό, μου είπε, δεν ξέρω, μου λέει, και αυτός δηλαδή απορούσε, μου λέει, δεν ξέρω τι να πω, μου λέει. Μου λέει, έφυγε ο αέρας, τι να πω, μου λέει. Πολύ καλά, πολύ καλά πάει το παιδί, μου λέει. Εξαφανίστηκε ο αέρας, μου λέει, ο οποίος, μου λέει, του πίεζε το πνεύμα να είναι έτοιμος να σπάσει. Ευχαριστούμε δηλαδή ότι, αδερφέ, όταν δηλαδή έρχονταν το πρόβλημα και πηγαίναμε στα γόνατα, ο κύριος έκανε έκβαση κατευθείαν. Δεν μας άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, μεν ακούγαμε, βλέπαμε τα κύματα να σηκώνονται, αλλά τα προσπερνάγαμε. Αμήν. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το περιστατικό, αδερφέ μου, και πραγματικά βλέπουμε πως ο Θεός με ενεργεί και μέσα από όλα αυτά πιστεύω ότι αυξάνεται και η πίστη μας. Έτσι, ότι ο Κύριος δηλαδή είναι μαζί μας σε κάθε δυσκολία, όπως και με τους μαθητές διαβάζουμε στον Λόγο, ας πούμε, του Θεού, ότι περάσανε απέναντι, ας πούμε, τη θάλασσα με το πλοίο και εκεί έγινε φουρτούνα, τεράστια τα κύματα και εκεί, αλλά όμως τελευταία φυλακή τη νυχτός, λέει, εμφανίστηκε ο Κύριος. Αμήν, αδερφέ μου, πραγματικά αυτό που είπες έχεις δίκιο, γιατί όντως το ζω αυτό το πράγμα, ότι μέσα από τις δοκιμασίες του χριστιανού, όντως αυτό που είπες, αυξάνεται πάρα πολύ η πίστη. Η πίστη, και επειδή τη χρειαζόμαστε αυτή την πίστη, γιατί χωρίς πίστη δεν πρόκειται να τερματίσουμε, πιστεύω, και να μείνουμε, να υπομείνουμε ως το τέλος. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο ώστε να τερματίσουμε η πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα, Κύριε, αμήν. Ο δίκαιος λέει, θα ζήσεις είδε δια της πίστεως. Και αυτό πιστεύω ότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία νομίζω ότι σε όλους μας λίγος πολύ συμβαίνουν διάφορα στη ζωή μας, άλλον με θέματα ασθενείας, σε άλλον με θέματα εργασιακά, σε άλλον με άλλα θέματα, τέλος πάντων, και δυσκολίες που εμφανίζονται, ο Θεός θέλει μέσα από την έκβαση που κάνει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είναι μαζί μας. Ναι, αδελφέ μου. Και ότι εκείνος ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο στη ζωή μας, να το τελειώσει και είναι μαζί μας, άσχετα εμείς δεν το βλέπουμε με τα φυσικά μάτια μας, βέβαια, αλλά όμως με τα μάτια της πίστεως τον αισθανόμαστε, βλέπουμε τις ενέργειές του που κάνει στη ζωή μας και καταλαβαίνουμε ότι είναι μαζί μας και αυτό μας αυξάνει την πίστη ακόμα περισσότερο. Αμήν, αδελφέ μου. Δόξα τω Θεώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφέ, γιατί εκεί που εμείς, ας πούμε, χάνουμε τη δύναμή μας, αυτός είναι δυνατός και βλέπουμε τη δύναμή του και το επιτρέπει, πιστεύω, και αυτός, γιατί χωρίς τη δύναμη του Κυρίου δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Και όσες φορές, αδερφέ, έχω προπορευτεί σε θέματα ή κάτι άλλο, πάντα τρώω τα μούτρα μου. Όσες φορές αφήνω τον Κύριο να μπαίνει μπροστά, έτσι, το κάνει τέλειο. Ευχαριστώ. Αδερφέ, ασχολιόμαστε με τη μουσική, ασχολούμαστε, και ο γιος μου παίζει κάποια όργανα. Εγώ, πριν γνωρίσω το Θεό, παίζα μπουζούκι στον κόσμο. Μ' άρεσε να τραγουδάω, να παίζω διάφορα τραγούδια. Και όταν αναγεννήθηκα και πήγα για... ξεκίνησα να πηγαίνω στην εκκλησία, υπήρχε μέσα μου έτσι μία απορία, λέω, πω, λέω, τώρα λέω, εκεί πέρα λέω, ούτε τραγούδια θα ακούω, λέω, ούτε τίποτα, λέω, δε, ας πούμε, εντάξει, αυτό δηλαδή, εντάξει, με το τραγούδι, με τα τραγούδια, δηλαδή, στον κόσμο, δεν μπορούσα να τα... πάντα, όπου και αν πήγαινα, είχα, άκουγα τραγούδια. Ήταν μέρος της ζωής σου. Ναι, ήταν, ναι, μέσα στη ζωή μου, ναι, μέρος από τη ζωή μου. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Ήθελα να γίνω καλλιτέχνης, πώς να το πω έτσι. Mm-hmm. Που έτσι, σε διάφορες ταβέρνες που πήγαινα με τον γαμπρό μου, κάποιες στιγμές, σε κάποια μαγαζιά, θυμάμαι πάντα πήγαινα στους οργανοπαίχτες και τους έλεγα ότι αν μπορούσα να με αφήσουν να παίξω και καθόμουν και έπαιζα. Έπαιζα μαζί τους, δηλαδή. Είχα αρρώστια με τη μουσική.
Και μετά, ας πούμε, τα πίστεψα, λέω, τώρα λέω, κύριε, λέω, εδώ πέρα, λέω, δεν θα τραβουδάνε, δεν θα αυτά. Αλλά όταν μπήκα, αδερφέ, και άκουσα τους ύμνους του αδερφού μας, του Φραγκοράφτη, δηλαδή όταν άκουσα, δηλαδή άκουσα, τι λέω, αυτά τα άσματα, είδα ότι ήταν καλύτερα από αυτά που άκουγα στον κόσμο. Και μάλιστα άρχισα να τα παίζω με τον μπουζούκι, εντάξει, δεν παίζονταν με τον μπουζούκι. Αλλά εγώ έβγαζα, ας πούμε, κάποιους ύμνους, τους έπαιζα με τον μπουζούκι. Εντάξει, στην πορεία πήρα μια κιθάρα, ας πούμε. Και... Ωραία. Δόξα στον Θεό, αδερφέ μου. Χαιρόμαστε για αυτό που μας είπες. Θα βάλω μια ανατελεία εδώ πέρα, προκειμένου να δούμε από τη φίλη ένα ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο θα... στο οποίο πρωταγωνιστές είναι η οικογένεια του αδερφού μας, οι οποίοι θα μας ψάλουν τον ύμνο αυτό που μας ανέφερε ο αδερφός μας λίγο πριν. Και μετά από αυτό το βίντεο θα επανέλθουμε και θα είμαστε πάλι μαζί. Φίλοι τηλεθεατές, επιστρέφουμε και πάλι μαζί μετά από αυτό το ωραίο διάλειμμα το μουσικό με τον ύμνο αυτό που μας ψάλαν τα αδέρφια μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι κάνει μέσα στη ζωή μας, το οποίο είναι προς δόξα του ονόματός του, αλλά και για την οικοδομή των ψυχών μας. Επιστρέφουμε σε ένα αδερφέ μου, Θοδωρή, έτσι ώστε να μας κάνεις τον επίλογο αυτής της εμπειρίας σου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό. Ναι, αδερφέ μου, όπως σου είπα, ότι είχαμε κάποιες επιπλοκές με την αδερφή, έτσι, περάσαμε κάποιες ταλαιπωρίες. Όντως, όπως είχα ακούσει και αυτό τον ύμνο, τα κύματα αυτά. Και, εντάξει, η αδερφή είχε χαμηλό αιματοκρίτη, χρειάστηκε αίμα,
Δεν της ανέβαινε ο αιματοκρίτης, φοβηθήκαμε μην έχει κάποια εσωτερική αιμορραγία. Όμως, αδελφέ μου, το παιδί του Θεού, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσεύχεται στο δημιουργό του, στον πατέρα του. Ξέρει ότι έχει ένα δυνατό πατέρα και ότι όλα είναι στα χέρια του. Τα πάντα τα κρατάει ο Κύριος μας. Και με τις προσευχές και με τις προσευχές των Αγίων, κατευθείαν ενημερώσαμε όλα τα αδέρφια μας, στείλαμε μηνύματα και είπαμε, αδερφοί, είναι δύσκολα τα πράγματα, προσευχηθείτε. Μάλιστα, ένας αδερφός μου λέει, αδερφέ, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει, μου λέει, αυτή η δοκιμασία, δεν τελειώνει. Αλλά εκεί που, όπως σου είπα, η δύναμή μας έφτασε στα όρια, ο Θεός έδωσε τη λύση και όλα πήγανε καλά. Γεννήθηκε ο Στέφανος. Γεννήθηκε, βέβαια, το παιδί μικρό, 1400 γραμμάρια ήτανε. Κατευθείαν το βάλανε στην εντατική. Πάλι προσευχόμασταν για τον Στέφανο να πάνε όλα καλά. Αυτό, όλα αυτά που μας λες τώρα είναι μετά από το άκουσμα του ύμνου. Ναι. Μετά από το άκουσμα του ύμνου, ενώ πήγαμε στην Αθήνα, μπήκαμε στο νοσοκομείο. Και εφόσον γεννήθηκε το παιδί, οι αδερφοί όλα καλά, μετά τις επιπλοκές αυτές, ήρθε και αυτή, εντάξει, όλα καλά, ο Θεός έκανε έκβαση, αποκαταστάθηκε η υγεία της. Αλλά τώρα μας είχε μείνει το παιδί εκεί. Εμείς σηκωθήκαμε, φύγαμε από το νοσοκομείο. Μετά από μια εβδομάδα περίπου, το παιδί έμεινε στην εντατική και θέλω να μιλήσω και ότι ο Κύριος μας, ας πούμε, όταν μας δίνει ένα πρόβλημα, βέβαια υπάρχει και λύση, υπάρχει και το κλειδί που λέμε, ας πούμε, μια κλειδαριά, υπάρχει και το κλειδί. Και ενώ ήρθα, η αδερφή έκατσε στην αδερφή της στη Θήβανα, είναι κοντά στο νοσοκομείο, μήπως χρειαστεί κάτι το παιδί αυτά. Εγώ κατέβηκα στην επαρχία γιατί έπρεπε να ψάξω για δουλειά. Όπως σου είπα, είχα μείνει άνεργος εκείνο τον καιρό. Και προσευχόμαστε στον Κύριο να τελειώσει γρήγορα και να κάνει αποκατάσταση και με το παιδί, να πάμε να πάρουμε το παιδάκι μας. Γιατί, εντάξει, όταν είσαι μακριά από το παιδί σου, καταλαβαίνεις. Και μια μέρα έτσι, ένα καλό πρωί, ενώ με είχε πάρει ο πεθερός μου σε μια δουλειά που δούλευε αυτός να τον βοηθήσω σε ένα μηχάνημα που είχε εκεί, το χειριζόμουν εγώ. Ενώ το προηγούμενο βράδυ και το είχα ξεχάσει αυτό που είχα κάνει, είχα βάλει ένα αίτημα στον άμβονα. Λέω, αδέρφια, προσευχηθείτε άλλη μια φορά, λέω, να πάω να πάρουμε το παιδί μας και να μου βρει και ο Κύριος μια δουλειά. Ενώ είμαι στο μηχάνημα, χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει η αδερφή, είχε κατέβει στην Αθήνα, την είχαν ειδοποιήσει ότι τους είχε πει η αδερφή ότι όταν το παιδάκι μου το βγάλετε από τη θερμοκοιτίδα και το βάλετε σε κουνάκι, θα ήθελα να το πάρω αγκαλίτσα σου, να το πάρω μια αγκαλιά. Και την ειδοποιήσαν την αδερφή και πήγε εκεί. Και ενώ πήγε εκεί, ας πούμε, να το πάρει αγκαλιά, της είπαν και το χαρμόσυνο γεγονός ότι σήμερα το παίρνετε και φεύγετε και από το νοσοκομείο. Και με πήρε η αδερφή να μου το ανακοινώσει ότι έτσι και έτσι, τιμάσου και αυτά, και μάλιστα έπιασα τους ανθρώπους εκεί που έκανα την εργασία και τους λέω, συγγνώμη, λέω, πρέπει να φύγω έτσι και έτσι, και με τα χαρά σκεφτεί μου είπανε, σήκω φύγε, να πάω να πάρεις το γιο σου. Ναι, και ενώ έφυγα από τη δουλειά, ήταν στη Μεγαλόπολη αυτή η δουλειά και ερχόμουν να έκλαιγα στον Κύριο και τον ευχαριστούσα. Και θυμήθηκα και το αίτημα που είχα βάλει το προηγούμενο βράδυ στην εκκλησία και τον ευχαριστούσα και έλεγα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Αδερφέ, εκείνη την ώρα με παίρνουν από τρεις δουλειές τηλέφωνο, ότι έπιασα δουλειά. Από τρεις δουλειές. Και λέω, Κύριε, τι να πω, λέω. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, δηλαδή μας περνάει από μια δοκιμασία, αλλά έχει το καλύτερο για μας. Αυτή η δοκιμασία μας κάνει καλό, αδερφέ. Δηλαδή, τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Μπορεί να περάσαμε μέσα από αυτή τη δυσκολία, από αυτή τη θλίψη, αλλά όταν περνάς από το θάνατο και δεν σε αγγίζει ο θάνατος, εντάξει, μετά βγαίνεις, τι να πω, άτρωτος, βγαίνεις με μια πίστη πολύ φουλ. Και λες τώρα, Κύριε, ξέρω ότι ό,τι και να μου συμβεί, είσαι πάντα δίπλα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό ακριβώς. Αρκεί να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Κυρίου, όπως λέει και ο Ψαλμοδός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στις ευεργεσίες αυτού. Αμήν, αδελφέ. Και ενθυμούμενοι, βέβαια, ό,τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, διατηρούμε την πίστη μας σε ένα, τέλος πάντων, ικανοποιητικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε το οτιδήποτε άλλο προκύψει μέσα στη ζωή μας. Αμήν, αδελφέ. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ.
Ο Στέφανος είναι αυτός που είχαμε και Ναι, στο αυτός. βίντεο, έτσι, Μας ωραία. ήρθε 10 χρόνια από τον Μεσαίο πιο μετά. Είναι ο Μικρούλης αυτός, ναι. Ευχόμαστε ο κύριο να τον κάνει Στέφανο Αμήν. της Βίβλου. Ξέχασα να πω, αδερφέ, γι' αυτό του έδωσε και του δώσαμε, μίλησα με την αδερφή και το σκέφτηκε αυτή ότι να του δώσουμε ένα όνομα μέσα από τη γραφή. Το όνομα αυτό είναι από τον πρώτο μάρτυρα, τον Στέφανο. Ο κύριο να τον κάνει πλήρη πνεύματος Αγίου, όπως ήταν και ο Στέφανος. Αμήν. Ο πρωτομάρτυρας, ο οποίος βέβαια ξεκίνησε σαν απλός αδερφός, τον επέλεξε η Εκκλησία σαν διάκονο, αλλά όμως ο Κύριος το επιφύλασε έτσι ένα ακόμα πιο ευρύ έργο. Αμήν. Έτσι, ήταν απλής πνεύματος Αγίου και ο Κύριος ενεργούσε μέσα από αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει και τον Στέφανο το δικό σου και να τον κάνει και εκείνον Αμήν. Έτσι εργά του Ευαγγελίου. Αμήν. Όλα τα ο Κύριος να ευλογήσει, αδερφέ, αμήν, σένα, αδερφέ την μου. Οικογένειά σου όλη, τα παιδιά, τη γυναίκα σου. Και εσάς, αδερφέ μου, για το έργο που κάνετε. Αμήν. Και την Εκκλησία, βέβαια, εδώ, της Καλαμάτας, να την αυξήσετε περισσότερο. Και Αμήν, αμήν. Όλους μας να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του. Αμήν. Αυτό είναι το τέλος της όρης υποθέσεως. Αμήν. Αρκεί να μας κρατήσει μέχρι το τέλος. Αμήν, εκείνος, βέβαια, έχει την καλή διάθεση. Αρκεί εμείς, φυσικά, να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε μέχρι το τέλος κοντά στον Κύριο. Και όπου αυτός μας οδηγήσει, εμείς να ακολουθούμε. Αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και όμορφης εκπομπής. Θα ήθελα να κλείσω με ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που θυμήθηκα, αδερφέ, ενώ διηγήσω το περιστατικό αυτό με το παιδί. Πιστεύω να το βρούμε. Γιατί είπες κάτι ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος φροντίζει, ας πούμε, το παιδί όταν είναι και μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ στον 139 ψαλμό, θα διαβάσω ένα κομμάτι που πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ με αυτή την περίπτωση. Λέει, διότι εσύ ευμόρφωσες τους νεφρούς μου, με περιετήληξες εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωσαν του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθάς εσχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος, ενώ εμείς βρισκόμασταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, ήταν εκεί και φρόντιζε έτσι ώστε να μεγαλώσουμε, να μεγαλώσει δηλαδή το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας και να βγούμε στον κόσμο αυτό και με αυτό το σώμα το οποίο μας χάρισε ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Εδώ φίλοι και φίλοι σε κροατές και τηλεθεατές του Word of God, θα σας αφήσουμε. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να σας θυμίσουμε κιόλας ότι υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας να μοιραζόσαστε μαζί μας αυτό το οποίο έχετε μέσα στην καρδιά σας σχετικά με την εκπομπή μας. Ακόμα και εμπειρίες σχετικές με το θέμα της εκπομπής μας θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να το μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, ο Θεός να είναι μαζί σας, πάντα να σας ευλογεί και να μας αξιώσει μαζί να δούμε το πρόσωπο του Άγιου. Αμήν. Χτυπούνε το καράβι να το
Thank you.